Λοιπόν, να δούμε και λίγο του προϋπολογισμού. Είχε δηλώσει πριν από λίγο ο πρόεδρος της Βουλής ότι αναμένει την κατάθεση του αναθεωρημένου προϋπολογισμού 14 Ιανουαρίου 2021. Αύριο θα γίνει μια σύσκεψη αυτό το θέμα με τους αρχηγούς των κομμάτων, κύριε Κούσο. Είναι αύριο για το να... πρωί στις 10 η ώρα. Ναι. Σε πού σκοπεύει αυτή η σύσκεψη? Στην συνεδρίαση θα είναι παρόν και ο Υπουργός των Οικονομικών, ο οποίος θα αναλύσει τους προϋπολογισμούς, θα εξηγήσει τις διαφοροποιήσεις οι οποίες έχουν επέλθει στον προϋπολογισμό μετά από τις εισηγήσεις των πολιτικών κομμάτων. Θα εξηγήσει ποια είναι η κατάσταση και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προφανώς θα καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς να υπερψηφίσουν τους προϋπολογισμούς. Θα εξηγήσει την αναγκαιότητα που υπάρχει ιδιαίτερα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Αντιλαμβάνομαι, κύριε Κούσο, θα γίνει και σε συνάφεια με τα μέτρα που θα εξαγγελθούν ακολούθως και τα σχέδια στήριξης. Θα γίνει και γι' αυτά ενημέρωση. Θα υπάρξει και γι' αυτά ενημέρωση, και ένας από τους λόγους που ακριβώς αναβλήθηκε και το Υπουργικό Συμβούλιο είναι για να μπορέσουν να προετοιμαστούν τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό τα συναρμόδια Υπουργεία, ιδιαίτερα του Υπουργείου των Οικονομικών, το οποίο θα πρέπει να ενσωματώσει στο νέο προϋπολογισμό τις διάφορες προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την κυβέρνηση. Αλλά η σημασία είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό σαν κυβέρνηση για να έχουμε υπερψήφιση των προϋπολογισμών. Νομίζω κανένας δεν διαφωνεί ότι είναι στιγμές τις οποίες χωρίς προϋπολογισμό θα έχουμε κάποια προβλήματα και κάποιες δυσλειτουργίες. Πιθανόν να έχουμε και πρόβλημα άντλησης των κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γνωστό ότι μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης θα υποφεληθούμε 1,2 δισεκατομμύρια, τα οποία χωρίς έγκριση του προϋπολογισμού δεν θα μπορέσουμε να τα αντλήσουμε. Ναι. Μετά έχουμε διάφορα άλλα έξοδα λόγω της πανδημίας, τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν πλήρως από τα 12 τιμόρια, έστω και αν εγκριθούν υπό μορφή 12 εκατομμυρίων από τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Εν τούτης, δεν θα είναι ικανοποιητικά ποσά που θα είναι στη διάθεσή μας. Ναι, επειδή θα συζητήσαμε αυτά πολλά, και κύριε Κούσο, να ρωτήσω αν αναμένεται βεβαίως από την ΕΔΕΚ και τη Συμμαχία Πολιτών τη θετική ψήφο, διότι το ΔΥΚΟ επιμένει στα της διαφάνειας και στην κατάθεση των στοιχείων στον Γενικό Ελεγκτή. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα υπερψηφιστούν οι προϋπολογισμοί. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορώ να παραγνωρίσω την στάση του ΔΥΚΟ, το οποίο χωρίς να έχει διαφορές στην φιλοσοφία, την οικονομική προσέγγιση του προϋπολογισμού, θέτει θέμα διαφάνειας. Και όλο αυτό γιατί δεν δόθησαν 5 αρχικά και μετά 18 φάκελοι για διερεύνηση από τον Γενικό Ελεγκτή, ως αν και αν δίνοντα 23 φάκελοι από τους 3.500, ξαφνικά θα υπήρχε διαφάνεια, ενώ τώρα υπάρχει αδιαφάνεια. Και να συνδέουμε άσχετους λόγους με τους προϋπολογισμούς για να βρίσκουμε προφάσεις για να ασκούμε πολιτική και εμπολής μικροπολιτική και μικροκομματική προσέγγιση είναι το εύκολο. Είναι η ώρα που ο καθένας πρέπει να λάβει τις υποχρεώσεις του απέναντι αυτού του λαού. Και είναι η ώρα που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί και στην οικονομία και στην υγεία, και δεν είναι η ώρα για κομματικά τερτύπια.